θα μείνουμε Ελλάδα και θα μείνουμε σε ένα αγαπημένο νησί, στο νησί της Μυκόνου, στο νησί των Ανέμων. Και ένας ωραίος άνεμος κάποια στιγμή θα μας φέρει και πιο κοντά, όμως σε κάθε περίπτωση με τη βοήθεια της τεχνολογίας μοιραζόμαστε μαζί σας αυτά που συμβαίνουν και αυτά που απασχολούν τους κατοίκους. Αυτά, πώς μέτρα λαμβάνονται και κατά πόσο η συμμόρφωση σε άμεσο βαθμό και σε μεγάλο μέγεθος βεβαίως είναι σίγουρα βελτιωτικό στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι γνώριμο και οικείο για όλους εμάς και βεβαίως πιστεύω και βλέπω και από την πλευρά των κατοίκων της Μυκόνου. Θα πω καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά όμως στον Δήμαρχο Μυκόνου, στον κύριο Κωνσταντίνο Κουκά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Θέλουμε να μοιραστούμε την εικόνα που επικρατεί στο νησί και με την αυστηροποίηση που είχαμε διαβάσει και είδαμε ότι άμεσα εφαρμόστηκε των μέτρων αναφορικά με την κυκλοφορία και με το τι τελικά θα συνεπαχθεί για τις επόμενες ημέρες για το καλύτερο του νησιού και των κατοίκων. Στο νησί της Μυκόνου είχαμε κάποια αυστηρά μέτρα, τα οποία οφείλω να ομολογήσω και να συγχαρώ τους συντοπίτες μου, τους Μυκονιάτες, τα σεβάστηκαν και τα τήρησαν με μεγάλη ευλάβεια. Mm-hmm. Δήμαρχε, είχατε ανησυχία το πρώτο διάστημα, είχατε ανησυχία. Γνωρίζουμε ότι μιλάμε για τη Μύκονο, ότι είναι ένας προορισμός έτσι και αλλιώς, που εισραίει κόσμος, είναι αγαπητός και βεβαίως αυτό πολλές φορές εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και δημιουργεί και ανισορροπίες. Στη δική σας περίπτωση τι ίσχυσε? Φυσικά, όταν μιλάμε για ένα νησί, τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Τα νησιά μας, τα νησιά του Αιγαίου, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, ιδίως τα μικρότερα νησιά όπως είναι το δικό μας, δεν έχουν νοσοκομεία, έχουν πρωτοβάθμιες δομές υγείας, όπως και στην περίπτωση της Μυκόνου έχουμε ένα κέντρο υγείας. Το οποίο, όσο άρτια εξοπλισμένο και αν είναι, και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή, δεν πάβει να είναι μια πρωτοβάθμια δομή υγείας. Αυτό μας κάνει φυσικά να είμαστε πιο προσεκτικοί και περισσότερο ανήσυχοι, να μην υπάρξει εξάπλωση του ιού στον τόπο μας, γιατί σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να γίνει αεροδιακομιδή σε νοσοκομεία αναφοράς της Αθήνας κάποιου περιστατικού. Επομένως, εμείς οι νησιώτες είμαστε πιο προσεκτικοί. Οι δήμαρχοι όλων των νησιών, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, ζητήσαμε και πετύχαμε αυστηροποίηση των μέτρων όσον αφορά την μετακίνηση, την ακτοπλοϊκή και την αεροπορική των ανθρώπων προς τα νησιά μας. Αυτό έγινε. Τα νησιά μας αυτή τη στιγμή ζουν με τους κατοίκους τους. Πέρασε ένα Πάσχα που υπό άλλες περιπτώσεις στη Μύκονο θα είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Το κάναμε μόνοι μας, ωστόσο το κάναμε με αγάπη, με ευλάβεια και με προσμονή για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν, αν τώρα συμμορφωθούμε και τηρήσουμε όπως κάναμε τα μέτρα. Έτσι. Η Μύκονος αποτελεί τη βιτρίνα της χώρας στο εξωτερικό και αυτό κάνει την δική μας ευθύνη, την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής της Μυκόνου, ακόμα μεγαλύτερη. Τόσο ο Δήμος της Μυκόνου, όσο και όλες οι υπηρεσίες και φυσικά το Κέντρο Υγείας, μέχρι σήμερα ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επάρκεια και επαγγελματισμό σε όσα κάθε φορά η κυβέρνηση εισηγούνταν. Και αυτό μας φέρνει στην ευχάριστη θέση να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να ευελπιστούμε ότι σύντομα θα βγούμε από αυτή την μπόρα και βέβαια θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε και το ευχόμαστε όλοι, αν μη τι άλλο. Πείτε μου λίγο για το πρώτο διάστημα και πριν την τόσο άμεση αυστηροποίηση των μέτρων, σε ό,τι έχει να κάνει και με το νησί σας. Ήταν η ανησυχία έκδηλη για το αν θα επιστρέψουν, πιθανώς αν θα έρθουν στα εξοχικά τους ή στις κατοικίες τους άνθρωποι από την Αθήνα ή από άλλα σημεία της χώρας και τι πιθανότητες μπορεί να δημιουργούνταν αυτό για εμφάνιση κρούσματος? Στη Μύκονο από την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη, οπότε και άρχισαν τα μέτρα σε ολόκληρη την επικράτεια, υπήρξε ναι μεν ευλάβη από τους κατοίκους της Μυκόνου, υπήρχε όμως ένα παραθυράκι που ήταν η οικοδομή. Η οικοδομή στη Μύκονο το Μάρτιο, αλλά και κάθε Μάρτιο, έτσι και φέτος το Μάρτιο, ήταν σε φουλ εργασία, με αποτέλεσμα ενώ ο κόσμος έμενε στα σπίτια του και η οικοδομή δεν είχε σταματήσει, εκατοντάδες άτομα να δουλεύουν σε εργοτάξια, συνεργεία, μπετονιέρες, να κυκλοφορεί κόσμος. Αυτό έκανε την ανησυχία μου πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό εισηγούμουν από την πρώτη στιγμή την άρση της οικοδομικής δραστηριότητας στο νησί μας. Αυτό έγινε πράξη μετά την εμφάνιση και σε σύντομο χρονικό διάστημα δύο κρουσμάτων που είχαμε στο νησί μας. Και η κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε την αναστολή κάθε οικοδομικής δραστηριότητας στο νησί μας μέχρι και τις 6 του Μάη, όπως και στο νησί της Σαντορίνης, παρόλο που δεν έχει κρούσμα, επειδή ακριβώς και εκεί διαπιστώθηκε ότι η οικοδομή ήταν ένας πυρήνας που συγκεντρώνονταν πάρα πολλοί κόσμος. Στη Μύκονο έχουμε όντως και αυστηρότερα μέτρα με την απαγόρευση της βραδινής κυκλοφορίας. Ακριβώς και για τους προληπτικούς λόγους που προανέφερα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την
μη διάδοση, να αντιμετωπίσουμε να αποφευθεί διάδοση της πανδημίας περισσότερο. Βέβαια. Αυτό να μέχρι σήμερα που μιλάμε. Να περιοριστούν οι πιθανότητες, επειδή ακριβώς είμαστε νησί μικρό. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, τα πράγματα δείχνουν να έχουν λειτουργήσει επιτυχώς, να έχουν πιάσει τόπο τα μέτρα. Ξέρω ότι οι αγαπημένοι μου μικονιάτες ταλαιπωρήθηκαν, περιορίστηκαν, γιατί απαγορεύτηκε ακόμα και η σωματική δραστηριότητα και η άθληση που στην υπόλοιπη Ελλάδα επιτρέπεται. Απαγορεύτηκε η βραδινή κυκλοφορία. Όμως είμαι σίγουρος ότι ο σκοπός είναι μεγάλος και κατάλαβαν όλοι, και είναι συντριπτική πλειοψηφία τέλος πάντων, ότι επειδή η υγεία πάνω απ' όλα, τα άλλα θα τα ξαναβρούμε, και τη σωματική δραστηριότητα, αλλά και την οικονομία. Μιλάμε για τι αριθμό κατοίκων αυτή τη στιγμή, των μόνιμων κατοίκων στο νησί, και περίπου οι ηλικίες που κυμαίνονται? Στη Μύκονο έχουμε περί τις 11.000 μόνιμους κατοίκους και οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε ένα νεανικό πληθυσμό. Στη στατιστική που έγινε το 2011 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ο Δήμος της Μυκόνου ήταν ο 8ος Δήμος στο σύνολο των Δήμων της χώρας σε ηλικία κατοίκων, με μέσο όρο ηλικίας στα 35 νομίζω έτη. Mm-hmm. Έχουμε ένα νεανικό πληθυσμό στο νησί μας. Αυτό είναι σημαντικό, και το λέω περισσότερο γιατί σε πολλά νησιά ο αριθμός των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων, άρα και της δυνάμει παρουσίασης τροτών ευάλωτων ομάδων, είναι ένα μεγαλύτερο άχθος, ένας μεγαλύτερος φόβος βέβαια και ανησυχία. Να σταθούμε λίγο στο κομμάτι της οικονομίας. Ως επιτοπλίστων είναι τουριστικός προορισμός. Πού βασίζεται και τι άλλο είναι αυτό το οποίο αναζωπυρώνει και δίνει ζωτικότητα στη ζωή των κατοίκων από πλευράς οικονομίας? Το νησί της Μυκόνου, που είναι και πρωταγωνιστής στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, σε ποσοστά 90-95% βασίζεται η τοπική μας οικονομία στον τουρισμό. Mm. Και αν δεν βασίζεται άμεσα, βασίζεται έμεσα. Έχουμε και λίγη κτηνοτροφία και λίγη αγροτική παραγωγή, αλλά αυτά είναι λίγα. Κυρίως 95% βασιζόμαστε στον τουρισμό. Αλλά η Μύκονος, όπως ξέρετε, δεν τροφοδοτεί μονάχα την τοπική της οικονομία. Η Μύκονος είναι εθνικός χρηματοδότης, συμβάλλει τα μέγιστα στο εγχώριο ακαθάριστο προϊόν. Στη Μύκονο βρίσκουν δουλειά δεκάδες χιλιάδες άτομα από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη. Οι παιδιά έρχονται να δουλέψουν το καλοκαίρι στη Μύκονο. Η Μύκονος είναι μια ατμομηχανή της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού στην Ελλάδα, και πάρα πολλοί περιμένουν να δουλέψει η Μύκονος για να δουλέψουν και αυτοί. Άρα αυτό σημαίνει ότι το πλήγμα είναι εξαιρετικά μεγάλο για τη δική σας περίπτωση. Πολύ σωστά το λέτε. Το πλήγμα στα τουριστικά νησιά όπως το δικό μας είναι πάρα πολύ μεγάλο, και γι' αυτό το λόγο οι επιχειρηματίες έχουν αγωνία, έχουν ανησυχία. Όπως είπα όμως, βάζουν την υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά σε δεύτερη σκέψη δεν μπορεί να μην υπάρχει το γεγονός το τι μέλη γενέστε, ποιο θα είναι το αύριο, θα υπάρξει τουριστική σεζόν, θα υπάρξουν αφήξεις, θα ανοίξουν τα σύνορα. Όλα αυτά που απασχολούν όλους μας, μας απασχολούν ακόμη περισσότερο εμάς εδώ, στη Μύκονο. Περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός για τους υπόλοιπους μήνες σεζόν. Η Μύκονος δεν έχει τουριστική σεζόν 2 μηνών. Η Μύκονος ξεκινά για την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη και τελειώνει στις αρχές του Νοέμβρη. Άρα υπάρχουν περιθώρια ακόμη και τώρα να δουλέψουμε. Να σταθούμε λίγο και λίγο ακόμα στα αντανακλαστικά του Δήμου, από τη δική σας πλευρά όμως, και για την κοινωνική δομή, για το δίχτυ της αγάπης. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το δίχτυ της αγάπης είναι μια πρότυπη κοινωνική δομή, την οποία δημιουργήσαμε στα μέσα του Μάρτη για την αντιμετώπιση των παράπλευρων απολειών της πανδημίας και ενώ των ευάλωτων ομάδων, οι οποίες έχουν ανάγκη στήριξης. Mm-hmm. Στο νησί μας το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι έχει μόλις 2 υπαλλήλους. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είναι σε μια καινούρια δομή. Το δίχτυ της αγάπης, το οποίο περιλαμβάνεται το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι με τους 2 υπαλλήλους, η κοινωνική πρόνοια του Δήμου, αλλά και αρκετές εθελοντικές ομάδες της Μυκόνου και αυτόνομοι εθελοντές. Οι οποίοι τι κάνουν? Έχουμε καταγράψει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και όταν λέω ανάγκη, είτε να τους πάρουμε ένα πιστοποιητικό για να μην βγουν από το σπίτι, είτε να τους αγοράσουμε τα φάρμακα, είτε ακόμα και να τους ενισχύσουμε με τρόφιμα, απορρυπαντικά, χλωρίνες, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε περί τα 400 άτομα. Τα εξυπηρετούμε ενώ με παροχές, τους δίνουμε τα τρόφιμα και γενικά τα είδη παντοπολίου, κρεοπολίου για 15 μέρες. Ψώνια τους ουσιαστικά που θα κάνουν για 15 μέρες. Ένας εθελοντής τους θα πηγαίνει στο σπίτι τους ανά 15 μέρες. Γιατί, επειδή όπως σας είπα, είμαστε ένας τουριστικός τόπος, άνθρωποι που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν ανάγκη, τώρα θα είχαν πιάσει δουλειά, δεν δουλεύουν. Τα λεφτά που είχαν βγάλει πέρυσι το καλοκαίρι, μάλλον τελειώσανε, γιατί ο χειμώνας τέλειωσε και βγήκαν εκτός προϋπολογισμού, όπως βγήκαν όλοι, και γι' αυτό το λόγο τους στηρίζουμε. Δεν είχαμε συνήθως στη Μύκονο ανάγκη να στηρίξουμε τόσα πολλά άτομα ως άπορα ή αδύναμα. Τώρα όμως, με γεωμετρικό αριθμό, αυτός ο
αυτοί οι ωφελούμενοι αυξάνονται και γι' αυτόν τον λόγο ο Δήμος ανταποκρίθηκε με το δίχτυ της αγάπης, για το οποίο και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Και εμείς χαιρόμαστε που το ακούμε αυτό. Η αγάπη και η αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων, ιδίως τώρα όταν λαμβάνουμε υπόψη μας και τα έντονα περιοριστικά μέτρα, που αυτό αυτομάτως δημιουργεί, ξέρετε, αυτήν την πρόκληση βέβαια, αλλά και αυτήν την οξύμορη διάθεση του τι αισθάνομαι ότι θέλω να κάνω, φυσικά πάντοτε και με το γνώμονα της προσφοράς και της στήριξης στο γείτονά μου, στο συγγενή μου, στο απέναντι σπίτι. Και η απόσταση η οποία τίθεται είναι κάτι που δημιουργεί σε μια διάθεση αναπροσαρμογής από πλευράς των κατοίκων και μια μικρή έτσι λίγο ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση. Τι να κάνω τώρα? Ο κόσμος αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Άνθρωποι και μεγαλύτεροι ακόμα μάθανε να λειτουργούν με το ίντερνετ, με τις βιντεοκλήσεις, με όλα αυτά τα μέσα τα οποία υπήρχαν πάντοτε στη ζωή μας, ωστόσο δεν είχε χρειαστεί να εκπαιδευτούμε σε αυτά και να τα αξιοποιήσουμε. Αυτό έχει να κάνει από το απλό επίπεδο της καθημερινής επικοινωνίας των ανθρώπων με τους οικείους τους, με τους συγγενείς τους, αλλά έχει να κάνει και σε ένα άλλο επίπεδο, στο οποίο είδαμε γρήγορη εξέλιξη, και εννοώ αυτό της δημόσιας διοίκησης. Ως Δήμαρχος της Μυκόνου, μπορώ να σας πω ότι ο Δήμος μας μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως νομίζω και όλο το δημόσιο, έκανε βήματα προόδου σε θέματα τηλεργασίας ή απομακρυσμένης εργασίας, τα οποία δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνουν τόσο γρήγορα. Ο άνθρωπος προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες, και αυτό φάνηκε περίτρανα σε αυτή την εποχή. Και ευελπιστώ αυτό να παραμείνει μια παρακαταθήκη όταν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε αυτά τα εργαλεία προς όφελος των δημοτών μας. Βέβαια, και αυτά είναι τα θετικά της υπόθεσης αυτής και τέτοιων συνθήκων. Από την άλλη, ένα μικρό σύντομο σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσω, με το πόσο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν η διασπορά, όχι του ιού, των fake news. Γιατί διαβάσαμε και ανυπόστατα θέματα σχετικά με τη Μύκονο, με πειράματα, με διάφορα άλλα. Πόσο κακό μπορεί να κάνουν στην ψυχολογία των ανθρώπων αυτά? Ο κόσμος πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται τις αρχές και τους θεσμικούς εκπροσώπους της κοινωνίας. Κυκλοφορούν όντως κατά καιρούς διάφορα δημοσιεύματα, και επειδή η Μύκονος κεντρίζει το ενδιαφέρον μονάχα και μόνο με το όνομά της, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν παράγεται μια είδηση που αφορά τη Μύκονο, από πού προέρχεται. Μας τα είπατε όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ σε εσάς και στους κατοίκους του νησιού να περάσουν όλα αυτά γρήγορα, να έχουν την υγεία τους και με το καλό να σμίξουμε και να κερδίσουμε αυτόν τον χρόνο, όχι ακριβώς χαμένο, αυτόν τον παρελθόντα χρόνο. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Να σας πω και εγώ με τη σειρά μου ότι με χαρά σας περιμένω να σας φιλοξενήσουμε στη Μύκονο. Οι Μυκονιάτες έχουν αδυναμία στους κριτικούς και αυτό νομίζω στους κριτικούς είναι γνωστό. Το καλοκαίρι ευτυχώς υπάρχει και ακτοπλοϊκή σύνδεση γρήγορη σε 4 ώρες από την Κρήτη στο νησί της Μυκόνου. Και οι Μυκονιάτες, να ξέρετε ότι είναι και επισκέπτες της Κρήτης. Το χειμώνα πάρα πολύ προτιμούν να περνάνε τις διακοπές τους εκεί. Και αγαπάμε την Κρήτη και σας περιμένουμε εδώ. Θα φροντίσουμε να κάνουμε εκπομπή στο νησί σας. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή καλό συνέχεια. Μεσημέρι. Λοιπόν, έτσι είναι, και χαίρομαι γιατί με το να ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν για τον τόπο τους, για το τι τελικά ισχύει, ξέρετε, χωρίς να συζητήσεις κάτι περαιτέρω, αντιλαμβάνεσαι πως ανυπόστατα ζητήματα θα πρέπει να, πώς λέγαμε για την ενοικοδόμηση, να είναι σε σαθρά θεμέλια. Και τελικά να μην εμποτίζει το μυαλό των ανθρώπων με κάτι τέτοιο.